Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής, επιχειρώντας ένα μικρό ταξεδάκι. Θα μεταφερθούμε νοητά μέχρι τις Εσπέτσες για να συναντήσουμε τον Άγγελο Τόμπρο, ο οποίος βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί από κοντά το Σπέτσες Classic Yacht Regatta. Ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός για το όμορφο νησί. Άγγελε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μανώλη. Στους φίλους τηλεθεατές, είμαστε στο πανέμορφο νησί των Σπετσών για μία ακόμη χρονιά για την διοργάνωση Θεσμόπια, που γίνεται κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα τα κλασικά σκάφη που υπάρχουν στην Ελλάδα, κλασικά παραδοσιακά σκάφη, Λατίνια, και όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ για να δώσουν έναν ξεχωριστό αγώνα. Μιλάμε για σκαριά που έχουν κατασκευαστεί κάποια από αυτά και πριν από έναν αιώνα και παραπάνω. Η κυρία Λίζα Σαφάντου είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και συντονίστρια του αγώνα και θα μας πει λίγα λόγια για το φετινό αγώνα, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο που κάνετε κάθε χρόνο για να τον βελτιώνετε αυτό τον υπέροχο αγώνα. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά βρισκόμαστε στις Σπέτσες για 7η συνεχή χρονιά και το Σπέτσες Classic Yacht Regatta. Μια διοργάνωση η οποία έχει δυναμώσει. Ξεκινήσαμε το 11 με 20 σκάφη και πλέον είμαστε σχεδόν στα 80. Με πολύ καλές συμμετοχές φέτος και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό. Σκαριά καταπληκτικά. Νομίζω το θέμα το βλέπετε κι εσείς. Είναι κάτι πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Είναι η τρίτη και τελευταία μέρα των αγώνων σήμερα. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη. Οι αγώνες ήδη ξεκινήσαν την Παρασκευή και προχωράμε. Είχαμε πολύ καλό καιρό, εκτός από σήμερα που βλέπετε λίγο μας τα έχει χαλάσει γιατί είναι γουνάτσα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος, είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση και αξίζει πολλοί κόσμος, όλος ο κόσμος να έρχεται στη Ρεγκάτα να την παρακολουθεί σαν θεατής δηλαδή. Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας είναι αυτός που εγγυάται κάθε χρόνο την επιτυχία της διοργάνωσης. Τι προσπάθεια χρειάζεται και τι κεφάλαια σε μια τόσο δύσκολη εποχή για να γίνει αυτό το τόσο μεγάλο event? Είναι ένα πολύ μεγάλο event, είναι και πολύ μεγάλο event για τον Όμιλο. Φανταστείτε ότι ξεκουβαλάμε σχεδόν όλο τον Όμιλο από το Φάληρο και τον φέρνουμε στις Σπέτσες. Όλο το προσωπικό, όλα μας τα υλικά, φούσκωτα, σημαδούρες, σκάφη επιτροπής. Όσο καταλαβαίνετε, αυτό χρειάζεται για να γίνει αυτή η διοργάνωση, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο budget. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε τους χορηγούς μας που μας υποστηρίζουν, γιατί χωρίς αυτούς προφανώς θα ήταν κάτι τέτοιο αδύνατο να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Εκτενές ρεπορτάζ βεβαίως θα παρακολουθήσουμε το επόμενο Σάββατο κανονικά στον Γκολ χωρίς σύνορα. Καλή επιστροφή. Αφήνουμε τα θαλάσσια σπορ, περνάμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η δράση